πραγματικά τι είναι η βίβλος. Είναι η βίβλος είναι η ιστορία που δείχνει πώς ο άνθρωπος θα αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Θεό δια της λυτρώσεως του Χριστού και δια της βασιλείας του. Γιατί ο Χριστός είναι η αυτοβασιλεία. Όταν λέει η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, εννοεί δηλαδή ότι εγώ είμαι παρόν μαζί σας και θα είμαι συνεχώς μαζί σας. Είναι μια βασιλεία με δημοκρατικό όμως πολίτευμα, διότι όπως λες και η ίδια ιστορία της Εκκλησίας και η διδασκαλία του Ιησού και της Παλαιάς Διαθήκης με το πολίτευμα που έχουν 70 και εκλέγονται η πιο συνετή και με την απλή φράση που έχει ο λαός, φωνή λαού, οργή Θεού. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι η βασιλεία αυτή έχει την βάση της στην δημοκρατική αρχή, αλλά στην υγιή δημοκρατία. Έτσι, ναι. Όχι στη δημοκρατία του φθόνου, του μίσους, της αναξιότητος, της αρπαγής, αλλά στη δημοκρατία αγάπη, ελευθερία, αδελφοσύνη. Έτσι, αυτό το τριπλούν εκείνο σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης που προήρθε πάλι μέσα από τη Βίβλο. Δημοκρατία όπου η εξουσία ανήκει στο λαό, αλλά τα όργανα του προτείνονται και επιλέγονται αξιοκρατικά, ενάρετα, με σοφία και όχι αμαθείς ή μη μαθείς, μαθητευόμενοι μάγοι κλπ. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την ωραία εκπομπή. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για τους μου δώσε την ευκαιρία. Η εκπομπή θα αναμεταδοθεί την Τρίτη, 12.30 με 1.30 το μεσημέρι. Την επόμενη Πέμπτη, πρώτο Θεός, θα είμαστε πάλι εδώ. Και θα έχουμε στο μέλλον τη χαρά να είναι ο κύριος Τσινικόπουλος πάλι μαζί μας, ειδικός, επαναλαμβάνω, σε θέματα βιβλικής ιστορίας, βιβλικής αρχαιολογίας και βιβλικής φιλοσοφίας. Να είστε καλά.